Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Ασημίνα βγήκε από την κάλπη των κόκκινων ως πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση της εβδομάδας. Μία απόφαση η οποία έχει πολλές αντιφάσεις. Ο βασικός λόγος ήταν ότι δεν βγήκε στον τάκο ένας θεωρητικά πιο αδύναμος παίκτης, αλλά ένας deforme στο reality. Η Ασημίνα δεν θεώρησε δίκαια την υποψηφιότητά της και μεταξύ μας ούτε το Twitter. Και τότε εμφανίστηκε η Βρυσίδα και δίκασε την κλίκα της κόκκινης ομάδας. Ο Λιανός την ρώτησε ευθέως για το τι θα έκανε εκείνη αν ήταν στην κόκκινη ομάδα. Η απάντηση της ήταν μαχαιρία στην καρδιά της κλίκας. Θα έβγαζα υποψήφιο τον Απόστολο γιατί αυτός είναι ο πιο αδύναμος αγωνιστικά. Καθαρό πετσοκόμα από τη Βρυσίδα, η οποία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα δίκασε την πλειοψηφία των κόκκινων. Από εκεί και πέρα για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, πετάχτηκε και ο Άρης και είπε ότι η Ναυσικά, η οποία κατέκτησε μία ακόμα ατομική ασυλία, έφερε πάρα πολλές νίκες, 5 στον αριθμό τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Δηλαδή οι 210 νίκες της Ασημίνας δεν μετρούν. 2 μέτρα και 2 σταθμά γενικώς. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.